Ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθε πρόγραμμα, κάθε σχέδιο έχει δύο παράγοντες, το κόστος και το όφελος. Δεν κερδίζεις πάντα από μία επιχείρηση, αλλά μπορεί να έχει και κάποιο κόστος. Μία επένδυση έχει ωφέλη, έχει και κόστος, έχει και ζημίες. Και εγώ κάνω λοιπόν μία ερώτηση. Μπορεί να σκεφτεί κανείς τι θα συμβεί στο Αιγαίο, εάν στο Αιγαίο, στις Κυκλάδες για παράδειγμα, αρχίσουμε να κάνουμε γεωτρήσεις. Ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Ξέρουμε ότι, ένα γεωτρύπανο, μια εξέδρα γεωτρυπάνου είναι περίπου ένα, έχει την έκταση ενός γηπέδου ποδοσφαιρικού. Ξέρουμε ότι αυτό βρίσκεται σε ύψος πάνω από τη θάλασσα πολλών δεκάδων μέτρων. Ξέρουμε ότι το γεωτρύπανο μπορεί να φτάνει και τα 80 και τα 100 μέτρα ή και πολύ περισσότερο. Ξέρουμε ότι στον κόλπο του Μεξικού, όπου υπάρχει αυτή εδώ η βιομηχανία, που δεν είναι από τις ισχυρότερες, ο κόλπος του Μεξικού δεν είναι περσικός κόλπος, παρόλα αυτά στον κόλπο του Μεξικού αυτή τη στιγμή αυτή η βιομηχανία στηρίζεται σε ένα τεράστιο πλάνο γεωτρήσεων, περίπου 50.000 γεωτρήσεων. Μπορεί να φανταστεί ο κάτοικος του Αιγαίου 2, 3, 5, 10.000 γεωτρήσεις, 5, 10.000 εξέδρες τέτοιου είδους να αχνίζουν μέσα στη μέση των Κυκλάδων και του Αιγαίου. Φαντάζεστε ότι ένας τουρίστας θα ξαναπατήσει το πόδι του στην Ελλάδα για να έρθει να δει τι, να δει από τη Σαντορίνη, να δει το ηλιοβασίλεμα βλέποντας αυτές τις τεράστιες εξέδρες. Ξέρετε τι θα προσφέρει αυτό στην εθνική οικονομία? Σχεδόν τίποτα. Αυτές οι 50.000 εξέδρες, ακόμα και το National Geographic να κάνει. Και μιλάς χωρίς το οικολογικό κόστος, δηλαδή την περίπτωση του ατυχήματος. Ακριβώς, θα μιλήσω γι' αυτό. Γιατί και δεν έφερα. Το ατύχημα είναι άλλη ιστορία. Δεν ανέφερα τυχαία τον κόλπο του Μεξικού. Εσύ λες απλώς για το αισθητικό τμήμα, για το αισθητικό που είναι απόλυτο κομμάτι της τουριστικής βιομηχανίας. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Το οποίο όλοι το περιφρονούν, σιγά το ρομαντισμό που κάθεσαι και βλέπεις ένα ηλιοβασίλεμα. Ο κάθε κάφρος σήμερα έχει μάθει να είναι ρεαλιστής υπό αυτούς τους όρους. Γι' αυτό μιλάς, για να τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Η αισθητική ρήπανση βέβαια σήμερα αρχίζει να γίνεται αισθητή και σε ό,τι αφορά τις πολύ μεγάλες ανεμογεννήτριες. Μα τι ξεπερασμένος άνθρωπος είσαι τώρα, τι ρομαντισμοί είναι αυτοί τώρα? Τι να βλέπεις την ανάπτυξη και την παραγωγή, είσαι τόσο υπανάπτυκτος ρομαντικός που βλέπεις αυτά τα αισθητικά ζητήματα με τόσο πάθος, ρε Βαγγέλη? Μα δεν είσαι σοβαρός, Γιάννη. Επειδή όμως θέλω να δώσω στους ακροατές μια καλή εντύπωση για αυτά τα οποία λέμε, θα πάω και ένα βήμα παραπέρα. Θα πω ότι πέρα από αυτήν την αισθητική, που μπορεί να είναι υποκειμενική, αν θέλεις ας πούμε ανησυχία μου για το αισθητικό του θέματος, το οποίο βέβαια θα επηρέαζε την τουριστική βιομηχανία της χώρας, δεν ανέφερα τυχαία τον κόλπο του Μεξικού. Στον κόλπο του Μεξικού όλοι γνωρίζουμε ότι πριν από 2 χρόνια έγινε ένα ατύχημα. Αυτό το ατύχημα είναι όταν έσκασε ένα γεωτρύπανο, ένα από τα 50.000. Η ρήπανση στον κόλπο του Μεξικού, μιλάμε για τις ακτές της Φλόριδας, οι Ηνωμένες Πολιτείες που διαθέτουν τεράστια μέσα. Η ρήπανση κάλυψε μία έκταση 2 φορές από το Αιγαίο. Μία περιοχή 2 φορές από το Αιγαίο καταστράφηκε οικολογικά για πάρα πολλές δεκαετίες, για να μην πω διαπαντός. Αυτό το ατύχημα, εάν συμβεί εδώ, ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που θα κάνουν την αρπαχτή τους, αυτοί οι οποίοι θα βγάλουν, πόσα θα βγάλουν από εκεί μέσα, πόσο πετρέλαιο θα βγάλουν, για να πάρουμε εμείς το 10% και το οποίο θα παιχτεί σε μίζες και θα παιχτεί μέσα στο χρηματιστήριο και θα το φάνε κάποιοι? Και τι θα μείνει για τον τόπο εάν από αυτό ακόμα δεν έχεις προβλέψει έναν τρόπο να το επενδύσεις στον παραγωγικό σου ιστό? Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι για άλλη μια φορά η εύκολη λύση. Είναι δυστυχώς μια ολιγαρχία στην Ελλάδα, απόλυτα εξαρτημένη από τις ολιγαρχίες του εξωτερικού, κερδοσκοπική, άπατρης, χωρίς έδραση στο έδαφος, στην ιστορία αυτού του τόπου. Ακόμα και το Αιγαίο, ακόμα και οι Κυκλάδες τους ακούμε να μιλάνε σαν για αυτούς τους ανθρώπους να μην υπάρχει δήλος εκεί, να μην υπάρχει η Παλαιόπολης, να μην υπάρχει αυτός ο αρχαίος πολιτισμός, να τον παίζουν μια ζαριά, καταστράφηκε. Αν η Ελλάδα επιβιώσει στην ιστορία, θα επιβιώσει για αυτό που είναι. Ακριβώς για την ιστορία της, για τον πολιτισμό της, για τις ομορφιές της. Ναι. Κι όμως είναι διατεθειμένα να τα παίξουν όλα αυτά μία ζαριά. Θα μου πεις, μα όλα τα βάζεις στην καταστροφή, δηλαδή τι να κάνουμε, να μην κάνουμε τίποτα? Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να κάνουμε αυτό που κάνει κάθε φορά, κάθε χώρα που σέβεται έστω και λίγο τον εαυτό της. Και μια χώρα που σέβεται έστω και λίγο τον εαυτό της κάνει το εξής πολύ απλό.
κάνει μελέτες σοβαρές και όχι μελέτες κονσέρβας περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Χωροθετεί. Θα πρέπει να εξεταστούν ποιες περιοχές μπορούν, παίρνοντας υπόψη θαλάσσια ρεύματα, παίρνοντας υπόψη το είδος του υπεδάφου, του υποθαλάσσιου, να εξετάσουμε εκεί, να δούμε την σεισμικότητα της περιοχής. Αφού πάρουμε όλους αυτούς τους παράγοντες υπόψη μας, αφού κάνουμε μία μελέτη πολύ πολύ προσεκτική ανάλυση των ωφελιών και ανάλυση του πιθανού κόστους, από την γνώση την οποία έχω και την οποία επικαιροποιώ με έναν συνεχή τρόπο, τον τελευταίο ιδιαίτερα καιρό, καθώς βλέπω ότι το θέμα έχει πάρει αυτή την έκταση, θα πρέπει να δούμε πού, πώς, με ποιες μεθόδους θα μπορούσαμε να έχουμε μια ορισμένη αξιοποίηση αυτού του πλούτου, ο οποίος όμως, όπως είπα και πριν, δεν θα πρέπει να ξοδευτεί, δεν θα πρέπει να πουληθεί όσο.